Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαρδούνια, και σε όλους τους ακροάτες μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχω πολλά μηνύματα σήμερα που οι περισσότεροι εκφράζουν την αγωνία και την ανησυχία τους για τη στάση των συμμάχων μας εντός εκτός εισαγών. Δικαιολογημένα νομίζω. Ναι. Και μάλιστα τώρα είχα αρκετά μηνύματα φίλων που λέγανε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς περιμένουμε τη βοήθεια των συμμάχων όταν αυτοί την ίδια στιγμή με εμάς κάνουν ασκήσεις με τους Τούρκους σε σημεία που οι Τούρκοι βγάλαν ναύτεξ και αφορά ελληνικά χωρικά ύδατα. Είναι η απορία των φίλων ακροατών μου. Νομίζω ότι όλη αυτή η περίφημη η βοήθεια των μεγάλων συμμάχων είναι μια μεγάλη απάτη η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί και την έχει καταλάβει όποιος θέλει να την καταλάβει. Είναι τόσα πολλά τα κρούσματα, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, πάντα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα για το ρόλο και για τη στάση των περιβόητων συμμάχων εντός πολλών εισαγωγικών, αλλά τώρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι πια οφθαλμοφανή. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, τα αμφισβητούμενα ύδατα του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γερμανίας, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα, τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, είναι νομίζω ολοφάνερο πια και όποιος και δεν το βλέπει, όποιος δεν θέλει να το δει, για το ρόλο και για το τι θέλουν και τι επιδιώκουν τελικά αυτοί οι περιβόητοι σύμμαχοι της χώρας. Βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα, κύριε Μπαρδούνια, με το όνομά τους, οι σύμμαχοι αυτοί είναι σύμμαχοι, όχι όμως σύμμαχοι του ελληνικού λαού, είναι σύμμαχοι της ελληνικής αστικής τάξης, μια ελληνική αστική τάξη, και μιλάμε για τους μεγάλους επιχειρηματίες, για το κεφάλαιο αυτής της χώρας, η οποία θέλει και αυτή να συμμετέχει σε όλα αυτά τα παιχνίδια των ανταγωνισμών, των επεμβάσεων κτλ., έτσι ώστε να παίρνει και αυτή ένα μερίδιο από τη Λία. Νομίζω, κύριε Δελή, ότι και αυτή η αστική τάξη, την οποία είναι η μεγάλη που αναφέρεστε, αστική τάξη, δεν θα ήθελε να δει την Ελλάδα μικρότερη, Φερρυππίν. Δεν ξέρουμε τι θα ήθελε ή τι δεν θα ήθελε. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή που κυβερνάει, γιατί αυτή κυβερνάει, στην πραγματικότητα αυτή έχει στα χέρια της την εξουσία, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να διαπραγματεύεται ακόμα και κυριαρχικά δικαιώματα, και μιλάω βεβαίως τώρα για τις πρόσφατες, για την οριοθέτηση των ΑΟΖ, οι οποίες βρίσκονται ήδη στη Βουλή και αύριο θα ψηφιστούν, όπου είναι φανερό νομίζω και αυταπόδεικτο η επίρρεια των ελληνικών νησιών αυτών, ότι Ακριβώς. Απ' την άλλη όμως λέει το πολιτικό σύστημα, ή τουλάχιστον ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, ότι ήταν αναγκαίο να γίνει αυτό. Αλλά όσον αφορά στην Αίγυπτο, κάποιοι διαφωνούν και λένε ότι εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Η δική σας θέση? Δείτε, μιλάτε για τους αναγκαίους συμβιβασμούς. Ναι, ναι. Ξέρετε, κύριε Μπαρδούνια, τους συμβιβασμούς, τον κάθε συμβιβασμό τέλος πάντων, εξαρτάται ποιος τον κάνει και γιατί τον κάνει. Σας είπα και προηγουμένως ότι η ελληνική αστική τάξη επιλέγει να κάνει αυτούς τους συμβιβασμούς, επιλέγει να δεχτεί μειωμένη επίρρεια για το αδιαπόντια νησιά, μειωμένη επίρρεια για τις στροφάδες νήσους, παρά τις αντίθετες πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας. Επιλέγει να παραδώσει ουσιαστικά την αλληλεία της κόκκινης γαρίδας και των οστρακόδερμων, όπως είπε χτες ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ στη Βουλή, στους Ιταλούς, στα μεγάλα αλλιευτικά μονοπόλια τα Ιταλικά, και να αφήσει στους Έλληνες ψαράδες το γάβρο και τη μαρίδα. Είναι σχηματικό αλλά ουσιαστικό αυτό που λέμε. Επιλέγει να το κάνει προκειμένου να κερδίσει κάτι στους ευρύτερους σχεδιασμούς που γίνονται στην Ανατολική και γενικότερα στην Μεσόγειο. Οι Ιταλοί μαζί με τους Τούρκους πάνε. Ναι, πιθανά να έχουν στο νου τους άλλα πράγματα που εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε. Επιλέγει επίσης να κάνει η ελληνική αστική τάξη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Έναν απαράδεκτο συμβιβασμό λέμε εμείς, περιορίζοντας την οριοθέτηση ανάμεσα στον 26ο και στον 28ο μεσημβρινό. Επιλέγει να αποκλείσει ουσιαστικά, να μπλοκάρει το θαλάσσιο δρόμο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επιλέγει να εξαιρέσει το Καστελόριζο και την Ρόδο, κλείνοντας
το μάτι, τη μισή Ρόδο, συγγνώμη, κλείνοντας το μάτι στους ενδιαφερόμενους γύρω-γύρω παίκτες της περιοχής, ανάμεσά τους και η Τουρκία, για μια μελλοντική διευθέτηση, ότι δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε και αυτά. Και με λίγα λόγια επιλέγει η ελληνική αστική τάξη να πάρει με το δικό της τρόπο μέρος σε ένα παζάρι κοντά στα μάτια μας, και νομίζω ότι αυτό δεν κρύβεται πια, σχετικά με το πώς θα μοιραστεί, ο πλούτος, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής, οι υδρογονάνθρακες, οι δρόμοι της ενέργειας και ούτω καθεξής. Τα επιλέγει όλα αυτά η αστική τάξη, γιατί επιλέγει, θέλει να πάρει το δικό της μερίδιο. Όμως είναι άλλο πράγμα οι συμβιβασμοί που θα τις κάνει μια εργατική, μια λαϊκή κυβέρνηση, που θα τις κάνει ένας λαός με έναν άλλο λαό, στη βάση βεβαίως διεθνών, στη βάση αρχών. Λένε, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δελή, λένε πάρα πολύ ότι αυτό το επιχείρημα που λέγανε παλιά, και το λέει κυρίως η αριστερά και το ΚΚΕ, στηριζόμαστε στη φιλία των λαών, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλία λαών, υπάρχουν οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα που φέρουν κοντά κάποιους λαούς ή τους απομονώνουν. Κύριε Μπαρδίνα, δεν ισχύει αυτό. Αν ακούγεται το ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο ισχυρή η φωνή των λαών, να το δεχτώ. Αλλά όμως ότι οι λαοί δεν έχουν λόγο και έχουν και μπορούν να δυναμώσουν τη φωνή της, θα σας δώσω μονάχα ένα παράδειγμα για την κοινή ανακοίνωση του Ελληνικού Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΚΚΕ, και του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος, πρόσφατα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς ένα κομμουνιστικό κόμμα, το Τούρκικο Κομμουνιστικό Κόμμα, μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ουσιαστικά η μη νόμιμης, η μη παράνομης δράσης, να παίρνει τέτοιες πρωτοποριακές, τέτοιες προοδευτικές θέσεις. Μπορούν οι λαοί... Ομολογώ ότι δεν την γνώριζα την ανακοίνωση αυτή. Ναι, αυτός είναι ο δρόμος ανάμεσα στους λαούς. Το ΚΚΕ θα επιμένει να καλλιεργεί τη φιλία ανάμεσα στους λαούς, παραμερίζοντας εθνικιστικές κραυγές, αλλά ταυτόχρονα διώχνοντας και απορρίπτοντας και διάφορους κοσμοπολιτισμούς, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Σας έλεγα λοιπόν για τους συμβασμούς ότι είναι άλλο πράγμα ένας συμβασμός στη βάση αρχών του διεθνούς δικαίου, και άλλο ένας συμβιβασμός στον οποίο αντικατοπτρίζονται οι συσχετισμοί δύναμης. Ξέρετε, ένας τέτοιος συμβιβασμός, σαν αυτός που επιχειρείται τώρα, κρύβει μέσα του το σπέρμα των επόμενων ανταγωνισμών. Και δεν θα αργήσει ο χρόνος και η ώρα που θα εκδηλωθούν. Να σας θυμίσω και κάτι λιγάκι, να πάμε λίγο ιστορικά, να το θυμηθούν λιγάκι οι πολύ παλιότεροι φυσικά. Λίγο πριν μήνες μερικούς, πριν ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, στο Σύμφωνο του Μονάχου, ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας κρατούσε μια συμφωνία με τον Χίτλερ και έλεγε ότι εξασφάλισε την ειρήνη για τα επόμενα 50 χρόνια στην Ευρώπη. Και σε μερικούς μήνες ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι είναι. Αυτοί οι συμβιβασμοί δεν οδηγούν οπωσδήποτε στην ειρήνη. Μπορεί να αναβάλουν, να πάνε λιγάκι πίσω τη σύγκρουση, όμως δεν την αποτρέπουν τελικά. Τώρα, κύριε Δελή, να πάμε λιγάκι και στο θέμα των σχολείων, που νομίζω είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση επιμένει στο θέμα, τουλάχιστον δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με το να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου. Και εδώ είναι δικαιολογημένες, κύριε Μπαρδούνη, οι αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή έχει σήμερα μια συνεδρίαση στη Βουλή, στις 1 η ώρα, όπου θα το ρωτήσουμε, θα σας το πω όμως. Πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει η κυβέρνηση γιατί τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο, όπου ήταν μηδενιστή τα κρούσματα του κορονοϊού, επέτρεψε να ανοίξουν τα σχολεία και καλώς με 15 μαθητές ανώτατο όριο σε κάθε τμήμα, και τώρα λέει ότι θα τα επιτρέψει να ανοίξουν με 20, 25 και 27 μαθητές. Γιατί, τι έχει αλλάξει κάτι? Δηλαδή, στα σχολεία επιτρέπεται ο συγχρονισμός? Είναι αρκετή η χρήση μιας μάσκας από μικρά παιδιά, τα οποία θα τα στοχοποιήσουμε και από πάνω, θα τα ενοχοποιήσουμε για τυχόν έξαρση, ακόμα μεγαλύτερη έξαρση? Είναι φανερό, κύριε Μπαρδούνια, ότι χρειάζονται και άλλες πολύ περισσότερες αίθουσες. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επειδή όμως αίθουσες δεν προλαβαίνουμε να κατασκευάσουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Να σας πω λίγο, ασφαλώς. Τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν, φαντάζομαι. Έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε τώρα. Όμως δείτε, αυτή η ιστορία είναι γνωστή εδώ και 2-3 μήνες. Καταρχήν, υπάρχουν σε πολλές πόλεις της χώρας, κύριε Μπαρδούνια, υπάρχουν σχολεία τα οποία έχουν κλείσει. Τα οποία παραμένουν κλειστά. Μπορούν αυτά να ξανανοίξουν.
θα μπορούσαν στη συνεργασία με τους Δήμους, να ανοίξουν οι αίθουσες εννοώ, θα μπορούσαν όλο αυτό το διάστημα στη συνεργασία με, με τους Δήμους να βρεθούν, να ενδιαφερθεί η πολιτεία με τους Δήμους, να βρουν αίθουσες σε βιβλιοθήκες, σε άλλους δημοτικούς χώρους. Μπορεί να γίνει και μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος των 2-3 περασμένων μηνών για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τίποτα όμως δεν έγινε και έρχονται τώρα και λένε, δεν το λέω για εσάς, το λέει η κυβέρνηση, τι να κάνουμε, αυτές είναι οι αίθουσες, πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία. Μα φυσικά και πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, δεν το συζητάμε, αλλά με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις. Θα χρειαστείς λοιπόν περισσότερες αίθουσες, θα χρειαστείς περισσότερους εκπαιδευτικούς, έτσι, μαζί πάνε αυτά, θα χρειαστείς περισσότερα χρήματα. Δεν τα βλέπουμε όμως αυτά, κύριε Μπαρδούνια. Το μόνο που βλέπουμε είναι μια διαρκή σύσταση για τη χρήση της μάσκας και στη μάσκα εξαντλείται όλη η κυβερνητική πρόνοια για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην εκπαίδευση. Και... είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες των μαθητών. Και των γονιών. Για να δούμε. Και των εκπαιδευτικών. Για να δούμε. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω, κύριε Δελή, γιατί δυστυχώς ο χρόνος τρέχει. Οι τράπεζες πιέζουν για να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί. Η κυβέρνηση λέει ότι μελετάει ένα σχέδιο γέφυρα που θα στηρίζει αυτούς που έχουν όντως πρόβλημα, πληρώντας το 90% της δόσης για 3 τρίμηνα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση του κόμματός σας, πώς θα πάνε τα πράγματα, θα υπάρξει ενδεχόμενο να μπορέσουμε να προλάβουμε πληστηριασμούς ή θα προχωρήσουμε? Και καταρχήν νομίζω ότι είναι η λυμένη απόφαση και για την κυβέρνηση όπως και για την προηγούμενη κυβέρνηση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση τις συμφωνίες να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί. Ενδεχομένως με άλλους ρυθμούς και με άλλη διαδικασία. Πάντως είναι δεδομένο ότι επιδιώκουν να προχωρήσουν. Τώρα βεβαίως τίθεται το ζήτημα, κύριε Μπαρδούνια, πώς θα πληρώσει ένας κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει χτυπηθεί βαριά από την πανδημία, έχει χάσει τη δουλειά του, τα μεροκάματά του. Η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος γέφυρα. Για 3 τρίμηνα θέμα... θα δίνουν το 90%, λέει. Νομίζω, ναι, αυτό προσπαθούν να κάνουν, να βγάλουν ακόμα και από την Μίγα Ξύγκη, αλλά νομίζουμε εμείς ότι είναι επίκαιρη παρά ποτέ η πρόταση που είχαμε καταθέσει ως ΚΚΕ, πρόταση νόμου, σχετικά με την προστασία της λαϊκής κατοικίας και της πρώτης και της δεύτερης. Έτσι. Και το λέμε αυτό, κύριε Μπαρδούνια, γιατί έχει δικαίωμα η λαϊκή οικογένεια να κάθεται, να έχει και ένα σπιτάκι για να ξεκουράζεται. Για δεύτερη. Όλοι μιλούν για προστασία πρώτης κατοικίας. Όχι, εμείς μιλάμε και για τη δεύτερη, γιατί θεωρούμε σημαντικό να έχει μια λαϊκή οικογένεια ένα χώρο να πάει να ξεκουραστεί λίγες μέρες. Δεν το θεωρούμε πολυτέλεια αυτό. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.